ήξερα και γνώριζα και το είχα πει και στο άτυπο όργανο που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας πριν από 15-20 μέρες. Είχα τονίσει ότι μόνο με χαρτοπόλεμο οι υποθέσεις της Δράμας δεν λύνονται. Το χαρτοπόλεμο το κάνουν οι χαρτογιακάδες. Εμείς δεν είμαστε χαρτογιακάδες. Είμαστε αγωνιστές, είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες. Θλίβομαι για μία ακόμη φορά, διότι το πολιτικό προσωπικό της Δράμας τελικά είναι ανίκανο να διαχειριστεί και την παραμικρή λεπτομέρεια η οποία άπτεται πάρα πολύ απλών πραγμάτων. Πήγαν, κάναν το άτυπο, πήγαν μόνοι τους, διαπραγματεύτηκαν και τελικά τους είπαν ότι μένει το δασοπονίας, μένει το εινολογίας, προσέξτε, χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχει η διαδικασία αυτή την οποία προβλέπει και το ΤΕΗ, γιατί οι πρακτικοί θα πηγαίνουν στην Αθήνα, στην Καβάλα να κάνουν. Συνεπώς, ένα τμήμα το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι δεν θα λειτουργήσει. Όλα τα άλλα είναι σαν αυτό που λέμε, κομίζω γλάφκας, όχι σε Αθήνας, από Αθήνας. Λυπάμαι και θλίβομαι ειλικρινά για αυτήν την κατάντια που ζει και βιώνει η Δράμα.